Καλησπέρα σε όλους ρε μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο και εδώ θα μιλήσουμε για όλα τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά Fortnite. Έχουμε πολλά νέα σήμερα, έχουμε ένα μικρό update, έχουμε ένα καινούριο starter pack, κάποια leaked όπλα. Επίσης θα μιλήσουμε και για όλα τα τουρνουά που έρχονται για το competitive Fortnite και τέλος έχουμε και λίγο δράμα με το Mixer και το μέλλον του Ninja. Πριν προχωρήσουμε όμως, ξέρετε όλοι τι να κάνετε, μια γαφούλα βοηθά πάρα πολύ, πάμε για 140.000 subs αυτήν την εβδομάδα και επίσης ρίξτε και ένα like στο βίντεο μάγκες μου να φτάσουμε έτσι 13.000 likes και πάλι σήμερα, πιστεύω είναι ένας εύκολος στόχος για η Μάγκο παρέα και να μπει εννοείται το βίντεο στις τάσεις. Και τέλος και πιο σημαντικό, πάντα να έχετε στο item shop τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96, ειδικά αν πάρετε τη Loser Fruit ή το καινούριο Starter Pack, βοηθά πάρα πολύ και δεν σας κοστίζει τίποτα. Πάμε λοιπόν αμέσως να ξεκινήσουμε με όλα τα νέα της ημέρας, γιατί όπως είπα έχουμε πολλά μικρά θεματάκια σήμερα που πρέπει να εξετάσουμε. Καταρχάς είχαμε ένα μικρό update πριν λίγες ώρες, ήταν ένα αρκετά μεγάλο maintenance patch για όλες τις πλατφόρμες, γύρω στα 500 MB και όπως μπορείτε να δείτε εδώ στο Twitter της Epic, λέει ότι έχει βελτιώσει το Party Royale και επίσης τη σταθερότητα του παιχνιδιού γενικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το update φτιάξει λίγο το ping που κάποιοι είχατε πρόβλημα μετά τη Season 3, επίσης τα FPS drops που αντιμετωπίζουν κυρίως οι PC players. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μικρό update βελτίωσε λίγο την κατάσταση. Όμως μην περιμένετε αλλαγές στο χάρτη, νέα όπλα κτλ. Όπως τα κανονικά updates, ήταν καθαρά για να βελτιώσει λίγο τη σταθερότητα του Fortnite. Λοιπόν, αφού καλύψαμε το update μας, τώρα θα προχωρήσουμε λίγο στο επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με το καινούριο 5 ευρώ skin, το νέο starter pack της Season 3 που είναι η Yellow Jacket. Επιτέλους σήμερα κυκλοφόρησε το starter pack επίσημα, μπορείτε να το αγοράσετε. Λογικά την ώρα που βγαίνει και το συγκεκριμένο βίντεο θα εμφανιστεί και στους PC players, πάντως σίγουρα η PlayStation και η Xbox μπορείτε να το αγοράσετε από το store, η PC ίσως λίγο πιο αργά το βράδυ, αλλά μάγκες μου είναι ένα καταπληκτικό starter pack, παίρνετε το Yellow Jacket skin, έχει μέσα και το pickaxe της, backbling και εννοείται τα 600 V-Bucks. Τα βλέπετε όλα εδώ μέσα στο locker και πιστεύω ότι για 5 ευρώ αξίζει πάρα πολύ. Όπως με όλα τα starter packs είναι η καλύτερη προσφορά που μπορείτε να πάρετε ό,τι αφορά V-Bucks και skins. Δυστυχώς για εμένα και όσοι ήταν και στο stream το πρωί το ξέρουν, δεν πήρα ποτέ το skin, το αγόρασα κανονικά από το PlayStation Store και δεν μου το έβαλε στο locker ούτε μου έδωσε τα V-Bucks. Λογικά έγινε κάποιο bug ή έχει κάποιο πρόβλημα το account μου, έχω επικοινωνήσει με την Epic Games να το φτιάξει, να μου βάλει το skin στο locker, μου απάντησαν και το ερευνούν. Λογικά μέχρι αύριο μεθαύριο θα έχω το skin, μην αποθαρρυνθείτε όμως μάγκες εσείς να μην πάρετε το skin, γιατί εμένα το account μου είναι καταρχάς αμερικάνικο, άρα έχει άλλες περιπλοκές, μην ανησυχείτε που πήρα το skin από account κανονικών του αδελφού μου, ευρωπαϊκών account, του το έδωσε κανονικά, άρα λογικά και εσείς θα είστε μια χαρά. Αυτόν ό,τι αφορά το starter pack μας, ένα πολύ ωραίο καινούριο σκινάκι είναι η Yellow Jacket και για μόνο 5 ευρώ αξίζει πάρα πολύ. Μετά θα μιλήσουμε για κάποια καινούργια leaks που έχουμε για δύο όπλα που θα έρθουν με το update της βδομάδας το πιο πιθανόν και είναι το Flare Gun και το Firefly Jar. Έχουμε και για τα δύο τους ήχους και τα στατιστικά και θα ξεκινήσω με το Flare Gun που είναι το όπλο με τις φωτοβολίδες που είδαμε και στο trailer με τον ναυαγό Jonesy. Βλέπετε ότι κάνει reload σε 1,5 δευτερόλεπτο, έχει 6 σφαίρες στη γεμιστήρα και επίσης κάνει damage σε παίχτες 60. Το σημαντικό είναι ότι με αυτά τα fire weapon, τα όπλα της φωτιάς, έχουν ένα καινούριο mechanic το οποίο υπάρχει ήδη στο παιχνίδι που είναι ότι η φωτιά εξαπλώνεται στα χτίρια και τα καταστρέφει σιγά σιγά. Και αυτά τα δύο όπλα που θα συζητήσουμε σήμερα έχουν αυτόν το συγκεκριμένο εφέ. Θα σας αφήσω τώρα και λίγο τους ήχους του Flare Gun να το ακούσετε πως δουλεύει και μετά θα προχωρήσουμε και στο Firefly Jar. Thank you.
Όπως ακούσατε μάγκες μου, έχει διάφορους ήχους, αρκετά ενδιαφέρον και εννοείται, όπως είπα, το περιμένουμε στο επόμενο update. Μετά έχουμε ένα ακόμη έναν όπλο της φωτιάς, όπως ανάφερα και πιο πριν, και είναι το Firefly Jar, η καινούρια Molotov του Fortnite. Έχει μπλε rarity, μας λέει ο FireMonkey, θα έρχεται σε stacks των τριών. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι θα ξεκινάμε 4 πυρολαμπίδες μέσα στον jar, μέσα στο βάζο, αλλά δεν κάνω λάθος, μπορείς να μαζέψεις περισσότερες και να τις παγιδεύσεις μέσα, έτσι στο όπλο να γίνεται και πιο επικίνδυνο και να κάνει πιο πολύ damage. Λέει ότι στο επέχτη κάνει 40 ζημιά και στα χτίρια 20 overtime όμως, δηλαδή θα κάνει συνεχόμενο damage. Πολύ ενδιαφέρον όπλο, ότι μπορείς να μαζεύεις και πυρολαμπίδες από τη φύση και να τις παγιδεύεις για να τις χρησιμοποιείς ενάντια στους αντιπάλους. Επίσης δεν είχε ποτέ όπλα της φωτιάς στο Fortnite, η Molotov είναι κάτι εντελώς καινούριο. Και τέλος σας αφήνω και λίγο τους ήχους εδώ να τους ακούσετε και δείχνει κιόλας πως λειτουργεί περίπου αυτόν τον καινούριο όπλο. Αυτά ό,τι αφορά μάγκες, αυτά καινούργια όπλα της φωτιάς και τώρα θα προχωρήσουμε να μιλήσουμε λίγο για τα competitive news που έχουμε για το Fortnite, ό,τι αφορά το Arena, τα καινούργια τουρνουά. Να ξέρετε κι εσείς που θέλετε να παίξετε σε αυτά τα events, πότε είναι, πώς μπορείτε να συμμετέχετε. Καταρχάς σας έχω εδώ το επίσημο competitive schedule της Epic Games με όλες τις ημερομηνίες για τα μεγάλα τουρνουά που οργανώνει η ίδια η Epic. Και έχουμε έναρξη στις 15 του Ιούλη για όλα τα events και τελειώνουμε στις 16 του Αυγούστου με τους τελικούς του FNCS. Δεν θα σας διαβάσω έναν έναν τις ημερομηνίες και τα τουρνουά, τα βλέπετε εδώ, το αφήνω πολύ ώρα στην οθόνη. Σημειώστε αυτά που θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε, δείτε πού μπορείτε να παίξετε και εννοείται καλή τύχη σε όλους τους τραϊχαρνταράδες μου που θα παίξουν σε αυτά τα τουρνουά. Το πιο πιθανόν θα απαιτείται στα πιο πολλά, θα έλεγα, Champion Division στο Arena, άρα 6.000 πόντους, άρα ξεκινήστε τον grind για να φτάσετε την απαιτούμενη βαθμολογία. Επίσης, με αυτά τα τουρνουά έχουμε και δύο events που θα γίνουν, θα έλεγα, αυτόν τον μήνα, μέσα στον Ιούνιο, που μπορείτε να συμμετέχετε όλοι σας και είναι το Amar Trios Cup που είναι αυτήν την Παρασκευή Σάββατον και επίσης έχουμε και το Mr. Savage Cup το οποίο είναι την άλλη εβδομάδα, Τρίτη Τετάρτη. Λοιπόν, για να μπείτε σε αυτά τα τουρνουά το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι register, όπως είδαμε τον Benji Fishy Cup. Σας δείχνω εδώ τη διαδικασία, θα κάνετε sign in εννοείται στο epicgames.com με τον λογαριασμό σας και θα βρείτε αυτά τα τουρνουά στα links που έχω κάτω στην περιγραφή. Είναι το πρώτο, το Amar Trios Cup και πατάτε απλά, μάγκες μου, το κίτρινο κουμπάκι που λέει register. Ακριβώς την ίδια διαδικασία θα κάνετε και για το Mr. Savage Cup. Θα κάνετε και εδώ ένα register και είστε πανέτοιμοι να συμμετέχετε. Και τα δύο τουρνουά είναι τρίος, έχει δύο rounds. Αν προκριθείτε στον πρώτο θα πάτε στον τελικό που είναι ο δεύτερος γύρος και εκεί μπορείτε να παίξετε για τα λεφτά. Το κάθε τουρνουά έχει prize money $10,000 για τους νικητές. Άρα μάγκες μου, βλέπετε, υπάρχει κάτι να κερδίσετε και εννοείται να εξετάσετε και πόσο καλοί είστε ενάντια σε άλλους καλούς παίχτες στο community. Μαζί με αυτά μπορείτε να δείτε και το seasonal items update της Epic για το Arena, δηλαδή πως θα χειρίζονται τα τουρνουά ό,τι αφορά loot pool. Λέει, όταν ξεκινά μια καινούργια season, πάντα το Arena και τα core playlists έχουν τα ίδια όπλα και οχήματα, αλλά όποτε κάτι καινούριο θα μπαίνει στο game, πρώτα θα το δοκιμάζουν 2 εβδομάδες στα κανονικά game modes, δηλαδή σε όλον του squad και team rumble, και μετά θα μπαίνει στο Arena έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι κάτι δεν θα χαλάσει το πως παίζονται τα τουρνουά. Είναι ο ίδιος τρόπος που χειρίζονταν το loot pool και στη season 2 και λένε κιόλας ότι αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με κάποιον item μπορούν να το αφαιρέσουν ή να το αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, όπως ήταν τα remote explosives και οι grenades στην προηγούμενη σεζόν.
Αυτά ό,τι αφορά το loot pool, πιστεύω ότι κάτι θα έχουμε με το ελικόπτερο τις επόμενες εβδομάδες, κάποια αναλλαγή στο αρίνα, γιατί ακούω πολλά πράγματα για το ελικόπτερο από άτομα που παίζουν αρίνα τακτικά, ειδικά στα solos, ότι είναι το νέο meta να πετάς στον ουρανό με το ελικόπτερο και να παίρνεις εύκολα placements, άρα ίσως ετοιμαστείτε για μια αναλλαγή για αυτόν. Και τέλος, μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες για το competitive που πρέπει να ξέρετε μπας και το χρησιμοποιείτε ήδη για να μην φάτε μπαν είναι το smurfing. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, είναι να χρησιμοποιείς πιο low level accounts για να παίζεις με πιο εύκολους αντιπάλους σε τουρνουά. Δηλαδή έχεις ένα account που είναι πολύ προχωρημένο αλλά και έναν που είναι χαμηλό, δεν έχει πολλά wins και μπαίνεις με αυτόν έτσι ώστε να σε βάζει με πιο εύκολα lobbies ενώ είσαι καλός παίχτης. Θα είναι πολύ αυστηρή η Epic Games με το συγκεκριμένο exploit γιατί σκοπεύει να κάνει τουρνουά και οι αρχάριους παίχτες. Άρα όσοι είναι προχωρημένοι και κάνουν αλλαγές accounts, έχουν χαμηλά accounts για να μπαίνουν σε εύκολα lobbies και σχετικά, θα τρώνε bans και στα δύο τους accounts. Άρα μάγκες μου, προσοχή λίγο, όσοι έχετε χαμηλά accounts για να μπαίνετε σε εύκολα lobbies και τα σχετικά, μην τα πολύ χρησιμοποιείτε αυτή τη season. Και τέλος μας λέει εδώ η Epic ότι θα πάνε και διακοπές από τις 3 μέχρι τις 12 του Ιούλη και αυτήν την περίοδο δεν θα έχει ούτε τουρνά ούτε updates το πιο πιθανόν αλλά πολλοί υπολογίζουν ότι θα έχουμε τα 14 days of summer αυτήν την περίοδο έτσι ώστε να υπάρχει content στο παιχνίδι γιατί Epic Games δεν θα είναι παρόν για να φτιάχνει πράγματα ή να κάνει μεγάλα updates έτσι θα μας δώσουν τις καθημερινές μας αποστολές για να έχουμε και εμείς κάτι να κάνουμε, κάτι να δείχνουμε τέλος πάντων. Και τέλος μάγκες μου θα μιλήσουμε για το τρελό δράμα που έγινε με το Mixer χθες. Για όσους δεν το ξέρουν, η συγκεκριμένη streaming πλατφόρμα της Microsoft έκλεισε τις πόρτες του από χθες. Λογικά χρεοκόπησε, δεν ξέρω ακριβώς τι παίχτηκε, πάντως ήταν η πιο αδύναμη από τις μεγάλες streaming πλατφόρμες. Αν υποθέσουμε ότι πρώτον είναι το Twitch, μετά το YouTube και τέλος το Facebook, το Mixer ήταν τελευταίον. Και από ό,τι φαίνεται πλέον δεν θα έχει streamers εκεί. Εξαγοράστηκε επίσημα από τη Facebook Gaming ή τουλάχιστον συνεργάζονται και τουλάχιστον τα θετικά νέα για αυτούς που streamαραν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ότι όλοι οι streamers θα δικαιούνται ίση μεταχείριση από το Facebook Gaming, δηλαδή θα προσπαθήσουν να τους δώσουν το ίδιο συμβόλαιο και προνόμια που είχαν και στο Mixer έτσι ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους απλά σε άλλη πλατφόρμα. Εννοείται είναι μεγάλο πλήγμα για όλους τους μικρούς streamers που μόλις ξεκινούσαν στο Mixer και είχαν ένα μικρό fanbase και όλα τα σχετικά που αν αλλάξουν πλατφόρμα δεν θα τους ξέρει πλέον κανείς και θα χάσουν πολλούς viewers αλλά ήταν... Θα έλεγα προφανές ότι το Mixer δεν τα πήγαινε πλέον καλά γιατί ακόμη και με μεγάλα ονόματα όπως τον Ninja, τον Shroud και άλλους που εξαγόρασαν από το Twitch δεν τα πήγαιναν τόσο καλά, δεν είχαν πολλούς viewers. Όπως και να έχει, παρόλο που πολλοί μικροί streamers ίσως να τέλειωσαν η καριέρα τους ή να μην καταφέρουν να βρουν νέο κοινό στο Facebook και σε άλλες πλατφόρμες, οι μεγάλοι streamers όπως ο Ninja και ο Shroud κέρδισαν τρελά λεφτά από αυτήν την υπόθεση γιατί οι πηγές λένε η Facebook Gaming πρόσφερε στο Ninja 60 εκατομμύρια για να μεταφερθεί στην πλατφόρμα τους και αρνήθηκαν και έτσι η Mixer αναγκάστηκε να του πληρώσει όλον το συμβόλαιο που είχε μαζί της μπροστά, δηλαδή όλα τα 30 εκατομμύρια που του υποσχέθηκε για 3 χρόνια να του τα δώσει από τώρα, παρόλο που ήταν μαζί τους μόνο για ένα χρόνο. Και έτσι τώρα ο Ninja έφυγε από το Mixer, είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει, να δεχτεί όποια προσφορά θέλει και έχει και 30 εκατομμύρια στην τσέπη του, που για τα οποία δούλεψε μόνο ένα χρόνο παρά τρία. Παρόμοια ιστορία έγινε και για τον Shroud, ο οποίος φημολογείται ότι έφυγε με 10 εκατομμύρια στην τσέπη του και αυτός είναι free agent και οι πηγές λένε ότι και οι δύο θα επιστρέψουν 99% στο Twitch γιατί και το κανάλι του Ninja ενεργοποιήθηκε ξανά εκεί που δεν υπήρχε, δεν μπορούσες να το βρεις δηλαδή στο Twitch, τώρα πάλι είναι online, έχει όλο το content, όλα τα παλιά streams. Άρα ετοιμαστείτε θα έλεγα για μια επιστροφή του Ninja στο Twitch το πιο πιθανό και το ίδιο ισχύει και για άλλα μεγάλα ονόματα που είχαν μεταφερθεί στο Mixer. Εδώ μπορείτε να δείτε και το Laser Beam που λέει ότι ο Ninja πήρε το μεγαλύτερο Victory Royale όλων των εποχών και όντως ισχύει, 30 εκατομμύρια για ένα χρόνο gaming στο Mixer είναι απλά insane
και είχε και παρόμοιες αντιδράσεις από άλλα μεγάλα άτομα στην κοινότητα του Fortnite και του streaming. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρον περίοδος μεταρρυθμίσεων για το streaming community, γιατί πολλοί streamers που φεύγουν τώρα από το Mixer θα πάνε σε διάφορες πλατφόρμες, θα έχει νέους μεγάλους streamers στο YouTube, στο Twitch, ίσως και στο Facebook Gaming, κάποιοι να δεχτούν τους όρους που θα τους δώσουν. Πάντως τα μάτια όλα είναι πάνω στον Ninja και στον Shroud που θα υπογράψουν για να streamάρουν, γιατί όπου και να πάνε αυτοί οι δύο έχουν πολύ κοινό και σίγουρα θα προκαλέσουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτά σε έχω για σήμερα. Καλύψαμε όλα τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά Fortnite και γενικά στο community. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το πρωί ώρα 11 στο stream μας. Σας περιμένω όλους μέσα να γίνει χαμός. Επίσης, κάντε και μια εγγραφούλα εδώ στο κανάλι να πάμε έτσι 140.000 subs. Ένα like στο βίντεο βοηθά πάρα πολύ να πάμε 13.000 likes. Και τέλος, μάγκες μου, αν πάρετε οτιδήποτε ή το καινούριο starter pack από το item shop, μην ξεχάσετε να έχετε τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και τα λέμε αύριο πρωί.